Καλησπέρα σας. Η ΕΚΕ Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτή τη συνέντευξη τύπου, γιατί θεωρεί ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι άκρως διδακτικά για το εγκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Αποφάσισε λοιπόν να εκπέμψει ένα SOS τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή κοινωνία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά που έχουν συμβεί δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αποτελούν ένα δείκτη πραγματικά του πόσο τα δικαιώματα, τα πολιτικά, τα ατομικά, όλα αυτά που προστατεύονται από νόμους, σύνταγμα, διεθνείς συμβάσεις, καταπατώνται συστηματικά από την ελληνική κυβέρνηση και πώς πρέπει τελικά να οργανώσουμε την άμυνά μας σαν κοινωνία, ώστε να μην βρεθούμε σε μια στιγμή που θα αναρωτιόμαστε πραγματικά ποιος θα μείνει για να τα υπερασπιστεί. Μιλάμε τελικά για αυτή την επικαιρότητα που την έχουμε δει να εκτυλίσσεται και αδυνατούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο και για ποια σκοπιμότητα με ένα τρόπο τόσο πρόχειρο κατακτήσεις που υπάρχουν σε όλες τις ένομες τάξεις θυσιάζονται προκειμένου να γίνει ένας εντυπωσιασμός, προκειμένου για επικοινωνιακούς ή άλλους πολιτικούς λόγους να επιβληθεί το δόγμα του νόμου και της τάξης στην ελληνική κοινωνία και περαιτέρω να επιβληθεί αυτή η πολιτική της Ευρώπης φρούριο στη χώρα μας, θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές. Μιλάω, όπως καταλαβαίνετε, για την ιστορία που έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό με τις άδειες των κρατουμένων, με το δημόσιο διάλογο των υπουργών, με τις εξαγγελίες για φυλακές υψίστης ασφαλείας, με τις εξαγγελίες ότι θα τροποποιηθεί το καθεστώς για την προσωρινή κράτηση, χωρίς όλα αυτά να έχουν καμία σχέση με τη μη επιστροφή του Χριστόδουλου Ξηρού στη φυλακή. Εμείς έχουμε την άποψη ότι οι θεσμοί και οι κατακτήσεις που υπάρχουν στο νόμο πρέπει να έχουν αντοχή. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό σημαίνει κράτος δικαίου. Δεν μπορούν να θυσιάζονται, δεν μπορούν να αφαιρούνται με οποιαδήποτε αφορμή και πολύ περισσότερο όταν αυτά άπτονται ζητημάτων που έχουν να κάνουν με δικαιώματα και με φιλοσοφίες που απασχόλησαν τις επιστήμες. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την επιστήμη, με την αναζήτηση και με τη βαθιά συζήτηση ειδικών αλλά και της κοινωνίας, το ανοίγεις και το συζητάς και δεν είναι θέματα αντιπαραθέσεων υπουργών ή ανθρώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αγνοούν τις πτυχές των ζητημάτων και σπέβδουν απλώς να στηρίξουν πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Δεν μπορεί το σοφρονιστικό ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και να σκεφτείτε ότι ο σοφρονιστικός κώδικας για να είναι αυτός που είναι χρειάστηκε πολλά χρόνια να συζητηθεί μέχρι να ψηφιστεί, να γίνεται αντικείμενο μιας οποιασδήποτε εξαγγελίας για να καλύψει την τις τρέχουσες ανάγκες ή να γίνεται απέτηση ανθρώπων αβαών γύρω από αυτό το θέμα οι οποίοι συζητάνε για να υπηρετήσουν σκοπιμότητες. Το ζήτημα του σοφρονιστικού κώδικα και της αλλαγής του, αν χρειάζεται, είναι ένα συνολικό ζήτημα. Υπάρχει στη Βουλή ειδική επιτροπή που ασχολείται με αυτό, είναι αντικείμενο αυτής της επιτροπής και ειδικών επιστημόνων, των εγκληματολόγων, των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών και δεν είναι υπόθεση του κάθε δημοσιογράφου που για να συγκεντρώσει τηλεοπτικό κοινό κραυγάζει ή κάνει οτιδήποτε. Πολύ περισσότερο δεν είναι ζήτημα του οποιοδήποτε υπουργού ναυτιλίας ή δημόσιας τάξης για το πώς θα αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι η τελευταία φιγούρα προστασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όταν όλη η μεταναστευτική πολιτική ενάντια στους μετανάστες έχει ουριάσει. Οι πρόσφυγες έχουν μείνει και αντέχουν, γιατί κανείς δεν τολμάει να πει ότι δεν ισχύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το άσυλο της Γενέβης του 1951 και το πρόσθετο πρωτόκολλο του 1967. Έτσι όλοι προσποιούνται ότι προστατεύουν τους πρόσφυγες που διώκονται από τις χώρες τους επειδή υπάρχει πόλεμος, εμφύλιος ή άλλος, και επειδή καταδιώκονται γιατί κινδυνεύει η ζωή τους. Έτσι όλοι λένε δήθεν ότι είναι υποχρεωμένοι και σέβονται το δικαίωμα του πρόσφυγα στο άσυλο. Επειδή όμως αυτό δεν ισχύει, προσπαθούν να μην μπορούν να περάσουν οι πρόσφυγες στις χώρες που θέλουν να ζητήσουν άσυλο και φτάνουν μέχρι την ακραία εγκληματική βαρβαρότητα να τους πνίγουν ώστε να μην ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ οι κραυγές περίσσεψαν για το ότι πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός της άδειας, να υπάρχει μια μηχανία και μια σιωπή γύρω από το χάσιμο των 12 ζωών στις θάλασσες της πατρίδας μας. Αυτά είναι δύο μεγέθη που πρέπει προφανώς να συζητηθούν, να στυλιτευτούν και να αφυπνίσουν την ελληνική κοινωνία, τον νομικό κόσμο, τα πολιτικά κόμματα, για να δούμε πραγματικά σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή η χώρα. Δεν είναι δυνατόν να καταργούνται όλα με μιας. Δεν είναι δυνατόν να νομοθετεί κανείς έκτακτα. Όποιος χρησιμοποιεί έκτακτο δίκαιο είναι εξορισμού εκτός δικαίου. Αυτό είναι κανόνας σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πραγματικά να δούμε αυτές τις συμπεριφορές της ελληνικής κυβέρνησης και να δούμε ότι, και να διακηρύξουμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες υπάρχουν για αυτούς που τα χρειάζονται. Δεν είναι θέμα διακήρυξης. Είναι υλικά θέματα προστασίας των ανθρώπων που χρειάζονται προστασία. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε ότι έχει καταργηθεί η διάκριση των εξουσιών, όταν βλέπουμε το ΔΕΔΙΑ να βρίζει τη δικαιοσύνη και να λέει ότι εμείς συλλαμβάνουμε και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, όταν βλέπουμε ότι ο εισαγγελέας εφετών Πειραιά που ανέλαβε να κάνει το πόρισμα και να διερευνήσει τι συνέβαινε στον Κορυδαλό, τολμάει να λέει ότι ο νόμος για τις άδειες δεν είναι καλός, δηλαδή επεμβαίνει ως δικαστική εξουσία στη νομοθετική εξουσία και κρίνει τους νόμους. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν αποθρασινθεί άπαντες. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτό είναι το κράτος έκτακτης ανάγκης, όπου ο καθένας πολιτεύεται όπως νομίζει, συγκλίνοντας όμως όλοι ταυτόχρονα στο να καταργήσουν τη δημοκρατία, που είναι το οξυγόνο της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ και ως Τμήμα Δικαιωμάτων και Δικαιοσύνης, αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και τον νομικό πολιτισμό, διότι πραγματικά έχουμε μείνει οι τελευταίοι να τα υπερασπίζουμε αυτά, απέναντι σε αυτούς που υποτίθεται ότι καμάρωναν για αυτά τα δικαιώματα και για αυτό τον πολιτισμό, γιατί αυτοί τα ψήφισαν, να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να μην έχει γίνει ούτε Γαλλική Επανάσταση, ούτε νομικός πολιτισμός, ούτε κράτος δικαίου. Είναι σαν όλα αυτά να τους είναι άγνωστα και σαν η Ευρώπη για αυτούς να είναι μόνο το ευρώ, να είναι μόνο οι εντολές, οι οδηγίες. Για αυτούς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι μόνο οι αποφάσεις της Τρόικα και τα μνημόνια και η Μέρκελ. Και θέλουμε να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι εμείς υπερασπίζομαστε αυτή την Ευρώπη που αυτοί εγκατέλειψαν, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο πολιτισμός ανήκει σε όλους μας. Και αυτό τον πολιτισμό εμείς θα τον υπερασπιστούμε μαζί με ό,τι έχει μείνει επίσημα εδώ, γιατί το Σύνταγμα δεν έχει επισήμως ανασταλεί. Το κράτος δικαίου δεν έχει επισήμως καταργηθεί. Είμαστε ακόμα μια δικαιοκρατούμενη χώρα. Κατά συνέπεια, στο όνομα αυτού του δικαίου που συνεχίζει να ισχύει
αλλά η κυβέρνηση νομοθετεί σε ένα και πολιτεύεται σε ένα κενό χώρο δικαίου, εμείς αυτά θα τα καταγγέλουμε και ζητάμε και από τους δημοσιογράφους και τον τύπο να εμφανίσουν αυτή τη βαρβαρότητα που επικρατεί σήμερα στη χώρα, προκειμένου πραγματικά να ανατραπεί, για να μπορεί πραγματικά να υπάρχει ένα οξυγόνο στην κοινωνία για να αναπνεύσει, γιατί αυτό το οξυγόνο χρειάζεται στους ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι, στους ανθρώπους που αναζητούν κοινωνική ταυτότητα, στους ανθρώπους που βρίσκονται στις γκρίζες ζώνες αυτής της κοινωνίας των αποκλεισμών και των εκτός πάντως μέσα στις διακρίσεις που συνεχώς διευρύνονται. Σας ευχαριστώ, θα δώσω το λόγο τώρα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνη της ΕΚΕ Δικαιοσύνης. Ζωή, έχεις το λόγο.